Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημερινή ημέρα μας χάρισε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ζωντανός η ζωή μας, το βλέπουμε κάθε μέρα. Γιατί έχουμε ένα πατέρα που πραγματικά πολλοί θα πρέπει να το ζηλεύουν. Ο κόσμος θα πρέπει να το ζηλεύει αυτό το οποίο μας έχει χαρίσει ο Θεός, που μας έχει βάλει στην εκκλησία Του, που έχουμε, μας έχει χαρίσει το Λόγο Του, μας έχει χαρίσει το Πνεύμα Του το Άγιο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, το οποίο πραγματικά δεν το αξίζουμε και είναι ένα εφόδιο το οποίο το δίνει ο Κύριος σε αυτούς που αγαπάει, στο λαό Του. Και πραγματικά θα πρέπει όλοι να το έχουν και αυτοί που δεν το έχουν να προσευχόμαστε και ο Κύριος να κάνει χάρη, να τους το χαρίσει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για τον χριστιανό, είναι η δύναμή σου σε αυτόν τον κόσμο. Αλληλούια. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι από τη σελίδα 575, στους ψαλμούς. Το ρο κάπα αλφα ψαλμό. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και ως τους αιώνους. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδέρφια. Όπως είπαμε, ο λόγος του είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι η δύναμή μας, είναι η τροφή μας. Είναι αυτό που μας στηρίζει, είναι το βιβλίο μας, το οποίο το διαβάζουμε και μας οδηγεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας καθημερινά. Δόξα σε Αυτόν. Βλέπουμε εδώ στο Λόγο του Θεού ότι υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πώς δεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Δόξα στο Θεό γιατί που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, για αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει, για τον αγώνα τον οποίο έχει ο καθένας μας. Είναι δύσκολος, είναι μεγάλο το όρος, είναι απότομο. Έχει πολλές δυσκολίες στη ζωή και πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδο γιατί δεν έχουμε τη δύναμη πολλές φορές, δεν έχουμε την πίστη και οψώνουμε τους οφθαλμούς μας στο Θεό και ευχαριστούμε Αυτόν γιατί μας ακούει ανά πάσα στιγμή. Είναι ανάμεσά μας όλη τη μέρα, όλη την ώρα και τούτη την ώρα είναι εδώ ανάμεσά μας πάλι. Και πιστεύω ότι μας μιλάει. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα για να ακούσουμε το λόγο του. Ήρθαμε να ακούσουμε λόγια τα οποία θα εφράουν την ψυχή μας, τα οποία θα μας δώσουν δύναμη. Δόξα στο Θεό. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε όμως πότε ο Κύριος θα κάνει την έκβασή του, πότε θα απαντήσει τα αιτήματά μας, πότε θα μας βγάλει μέσα από τη δυσκολία και ολιγοπιστούμε. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι πρέπει να μένουμε σταθεροί στη ζωή μας, στον αγώνα μας. Και ο Κύριος ξέρει ότι θα κάνει έκβαση σε κάθε αίτημα, είτε είναι πνευματικό, είτε είναι ανθρώπινο, είτε είναι εκκλησιαστικό, σε κάθε τομέα. Ο Κύριος μας μιλάει και μας απαντάει. Απλά όλα έχουν το χρόνο τους, όλα έχουν τον καιρό τους. Η βοήθειά μας, λέει, έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Γιατί βέβαια είναι πατέρας μας, είναι ο Κύριος, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Είπε ένα λόγο και γίνανε όλα. Είπε ένα λόγο και έγινε ουρανός, είπε ένα λόγο και έγινε η γη. Είπε ένα λόγο και φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Οπότε αυτός κάνει τα πάντα, είναι αυτός που προπορεύεται στη ζωή μας. Ξέρει την αρχή μας, ξέρει το τέλος μας. Ξέρει όλη την πορεία, έχει σχεδιασμένη όλη την πορεία. Και πολλές φορές αν εμείς πάλι όμως αλλάζουμε την πορεία μας, ο Κύριος θα φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, θα τα φέρει έτσι, θα τα φέρει όλα τούμπα, αρκεί να γίνει το θέλημά του, αυτό που θέλει. Δεν αλλάζει το σχέδιο του Θεού. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, δεν θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Όπως είπαμε, ο αγώνας μας είναι δύσκολος, αδέρφια. Αλλά ο Κύριος δεν θα μας αφήσει ποτέ. Δεν θα μας αφήσει να κλονιστεί η πίστη μας, δεν θα μας αφήσει
παραπάνω από τη δύναμή μας. Δεν θα μας βάλει βάρος, δεν θα μας αφήσει το διάβολο να μας πειράξει, ο οποίος καθημερινά κάνει τα πάντα για να μας στεναχωρήσει, να μας γεμίσει με θλίψη, να μας πάρει όλα αυτά τα καλά χαρακτηριστικά τα οποία μας γεμίζει ο Θεός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του. Τη γαλήνη, την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά. Δόξα στον Θεό. Είναι αυτός ο οποίος μας φυλάει. Ο φυλάτων των Ισραήλ, ο φυλάτων των λαό του. Ο Κύριος είναι ο φύλαξο, ο Κύριος είναι η σκέπη σου, η εκδεξιόν σου. Ο Κύριος μας φυλάει πάντα, όπως βλέπουμε, όπως μας λέει και ο λόγος του. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση σε αυτό το εδάφιο είναι η σκέπη σου, η εκδεξιόν σου. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε τον Θεό δεξιά μας. Δηλαδή, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ότι στην ουράνια βασιλεία θα έρθει και θα καλέσει τους εκλεκτούς του και θα κάτσουν από δεξιά του. Τα αγαπημένα του πρόσωπα, οι εκλεκτοί, οι δούλοι του, οι άνθρωποι του, τα παιδιά του θα κάτσουν δεξιά του. Εδώ καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο Κύριος έρχεται να κάτσει από δεξιά μας. Δηλαδή μας τιμάει πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Δηλαδή δεν το αξίζουμε. Όπως και δεν αξίζουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας χαρίζει, ούτε μας αξίζει που είμαστε εδώ πέρα. Τίποτα δεν μας αξίζει. Και έρχεται ο Κύριος, ο πατέρας μας, και κάθεται δεξιά μας. Έρχεται δηλαδή και μας. Και μας τιμάει, δόξα στον Θεό. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψη, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος είναι πάντα δίπλα μας και την ημέρα, καθημερινά στη ζωή μας, στις δουλειές μας, σε όλα είναι δίπλα μας και μας φυλάει. Και ακόμα επίσης και το βράδυ, όταν ξεκουραζόμαστε, όταν ξαπλώνουμε να ξεκουραστούμε, ο Κύριος είναι μαζί μας. Μας κοιμίζει, μας ξεκουρίζει, μας ξεκουράζει, μας δίνει ύπνο γαλήνιο. Δεν αφήνει δηλαδή τον διάβολο να περάσει σκέψεις ή να μας ταλαιπωρήσει. Δόξα στον Θεό πάνω σε αυτό έχω μια εμπειρία να πω, έτσι, που είχα μικρότερος, όταν σε αρχές της πίστης, όταν είχε έρθει και ο πατέρας μου στην εκκλησία, ο διάβολος μας πολέμαγε πολύ άσχημα και είχε κάνει κάτι φοβερό. Είχε κάθε βράδυ, δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ ούτε εμένα ούτε τον αδερφό μου το Φώτη. Δόξα στον Θεό, γιατί πάνω που πέφταμε να κοιμηθούμε, ο Κύριος ερχότανε, ο διάβολος ερχότανε και ήταν τρομερό αυτό το οποίο συνέβαινε. Δεν έχω λόγια να το πω και δεν θέλω να σας το πω αυτό, αδέρφια. Απλά το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ξύπναγα και έβλεπα αδέρφια μου να προσεύχονται γύρω μου. Δόξα στον Θεό, γιατί έκανε χάρη ο Κύριος. Και μας ελευθέρωσε από αυτό το πράγμα, αυτή την ταλαιπωρία αυτό. Γιατί ο διάβολος, όπως είπα, δεν θέλει το καλό μας. Ποτέ δεν θέλει το καλό μας. Καθημερινά το βλέπω και τώρα στη ζωή μου ότι ο διάβολος με πολεμάει πολύ άσχημα, αδέρφια. Και στη δουλειά μου και με διαλογισμούς πολλές φορές. Αλλά δόξα στο όνομά του, γιατί μένω σταθερός. Μένω σε αυτό που λέει ο λόγος του. Μένω σταθερός. Η πορεία μου δεν αλλάζει και σε κανέναν δεν πρέπει να αλλάζει η πορεία του. Πρέπει να μένουμε σταθεροί στον αγώνα μας, να μην εκλείψει ποτέ η πίστη μας, να πιστεύουμε στον Θεό, να του έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό θέλει ο Κύριος, να του έχουμε εμπιστοσύνη. Δόξα στον Θεό. Και να έχουμε ειλικρινή καρδιά. Πιστεύω αυτό είναι το κλειδί, είναι η ειλικρινή καρδιά. Κύριε, να πούμε είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Κάμε χάρη, δώσ' μου δύναμη. Ανέλαβε με, πατέρα μου Άγιε, και όπως λέει και η Γραφή, στην αδυναμία μας θα φανεί ο Κύριος δυνατός, θα δοξαστεί στη ζωή μας, θα κάνει μεγαλεία, θα κάνει ευλογίες. Δόξα στον Θεό, αδέρφια. Ο Κύριος λέει, θα μας φυλάει από παντός κακού. Θέλει φυλάει την ψυχή μας, αυτό είναι. Όταν έχουμε την πίστη μας στον Θεό, ο Κύριος μας φυλάει. Όταν βλέπουμε σε αυτόν, ο Κύριος είναι μαζί μας, φυλάει την ψυχή μας. Δόξα στον Θεό. Είναι η χάρη του Θεού. Πραγματικά είναι η χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να εξητάμε τον Κύριο καθημερινά, όλη την ώρα, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε, ακόμα και να συζητάμε, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, φίλοι μου είστε και θέλω να συνομιλώ μαζί σας. Όπως είδαμε και στο Μωυσή, έτσι είχα διαβάσει μια φορά στο Μωυσή που είχε φανερωθεί ο Κύριος πρόσωπο προς πρόσωπο και μιλάγανε σαν φίλοι. Και καθόμουν και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, έτσι θέλω και εγώ, έτσι θέλω να μιλάω μαζί σου, να συνομιλώ όπως φίλος προς φίλο, Κύριε. Θέλω να έχουμε συζήτηση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος ήρθε
πριν αρκετό καιρό σε μια προσευχή που κάναμε τις Πέμπτες, έτσι όπως μαζευόμαστε. Και έτσι θέλω να πω δόξα στον Κύριο για αυτό το που έχει κάνει, αυτό το έργο το οποίο γίνεται με τις προσευχές και με τις συμμελέτες, γιατί είναι τρομερά αυτά τα οποία μας δίνει και στο λόγο του και στην προσευχή του. Δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να χάνω καμία από αυτές τις μέρες, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευλογία και κάθε εβδομάδα που περνάει περιμένω πώς και πώς να ξανάρθει αυτή η μέρα, ώστε να βρεθώ με τα αδέρφια μου, να προσευχηθώ και να ανταλλάξω, εμπειρίες, να διαβάσω το λόγο του, να με γεμίσει ο Κύριος, να μου δώσει δύναμη, να με ψωμίσει με το λόγο του. Δόξα στο Θεό, αδέρφια, και έτσι ήρθε ο Κύριος και μου μίλησε. Θα έρθει η μέρα, λέει, που θα μιλάμε ως προς φίλος προς φίλο. Τι να σας πω, αδέρφια, εκείνη την ώρα έχασα τον ουρανό, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Πέταξα, λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με ακούς, γιατί είσαι ζωντανός, είσαι δίπλα μου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα είσαι κοντά μου, πατέρα μου, Άγιε. Με παρατηρείς κάθε μου κίνηση, Κύριε. Δόξα στο όνομά του. Καθημερινή εξήτηση, αδέρφια, όλη την ώρα πρέπει να εξητάμε τον Κύριο. Είναι τρομερό αυτό, το οποίο όταν το συνειδητοποίησα και ξεκίνησα να το κάνω πράξη, ήταν τρομερό. Δηλαδή, ήταν τόσα τα πράγματα τα οποία μου έδωσε ο Κύριος και πραγματικά, γλυκάθηκα. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξανανιώσει. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ήταν κάτι το τρομερό. Και δόξα στον Θεό, από εκείνη τη μέρα είπε, Κύριε, δεν θέλω να σε αφήσω, δεν θέλω να υπάρξει ημέρα, δεν θέλω να υπάρξει ώρα, δεν θέλω να υπάρξει λεπτό το οποίο να μην σε σκεφτώ, να μην προσευχηθώ, να μην σου πω ένα λόγο. Δόξα στον Θεό. Αλληλούια, αδέρφια. Και έτσι ο Κύριος μας φυλάται, είναι μαζί μας. Και έχει αναλάβει την ψυχή μας. Και ευχόμαστε να βρεθούμε κοντά του στον ουρανό, πατέρα. Δόξα στο όνομά του. Ο Κύριος θέλει φυλά την έξοδό σου και την είσοδό σου από τον ίν και στου αιώνος. Θα είναι κοντά μας, θα είναι δίπλα μας, μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Και όπως λέει άλλο ένα εδάφιο, έτσι θέλω να δω, μισό λεπτό. Και θέλει, λέει, με ελευθερώσει ο Κύριος από παντού σε έργο πονηρού και θέλει με διασώσει δια την επουράνιον βασιλείαν του, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Χριστού που μας έχει ελευθερώσει από αυτόν τον κόσμο, αδέρφια, που μας φυλάει, όπως είπαμε, από τον πονηρό, από τις μεθοδίες του διαβόλου. Και το σχέδιο του ποιο είναι, να μας πάρει κοντά του, να μας πάρει στον ουρανό, να μας πάρει εκεί όπου ανήκουμε, εκεί που μας έχει ετοιμάσει, στην ουράνια βασιλεία του, στην πόλη την ουράνια. Δόξα στο όνομά του, και αυτό πρέπει να ζητάμε τον Κύριο. Και είναι τρομερό πάλι αυτό, έτσι όταν συνειδητοποίησα, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας πω κάτι από τη ζωή μου, από την ομολογία μου. Πριν λίγα χρόνια, όταν ήμουν στρατό, ήμουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα ξεκλίνει εντελώς. Τότε συνειδητοποίησα ότι πραγματικά είμαι μόνος μου στη ζωή μου και ότι υπάρχει ο Θεός. Και πραγματικά φοβήθηκα. Και ο Κύριος έκανε πολύ μεγάλη χάρη και με κράτησε κοντά του. Απολύθηκα και πήρα έτσι μια πολύ σταθερή απόφαση και στερεή, γιατί είχα διακόψει φιλίες και όλα αυτά του κόσμου. Και ήταν μια πολύ καλή και καινούργια αρχή. Το έκανε ο Κύριος ζωή μου και είπα, Κύριε, θέλω να κάνω καινούργια αρχή κοντά σου, μαζί σου, πατέρα μου, Άγιε, θέλω να με αναλάβεις, θέλω να με ευλογήσεις, γιατί θέλω να έρθω στη βασιλεία σου. Μέχρι τότε, ξέρετε τι έλεγα, αδέρφια, δεν πειράζει, έλεγα, Κύριε, θα ζήσω όπως ζήσω και ελπίζω να έρθω διαπυρός. Έλεγα, θέλω να έρθω διαπυρός, Κύριε, ο τελευταίος, ο έσχατος, ας πούμε, Κύριε, θα έρθω κοντά σου, έτσι πίστευα. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μια παγίδα του διαβόλου, η οποία έτσι λίγο-λίγο με τράβαγε στον κόσμο και ξέχναγα το Θεό, τα πράγματά του. Αλλά ο Κύριος πραγματικά έκανε χάρη και εκεί που εγώ τον είχα ξεχάσει, είχα απιστήσει, έκανα του κεφαλιού μου, έκανα πράγματα τα οποία δεν ήθελε ο Θεός, ο Κύριος ήρθε και έκανε χάρη εκείνη την περίοδο και έτσι με ενίσχυσε, με αναζωπήρωσε και με ξανά έφερε κοντά του. Και από τότε ξέρετε τι λέω, αδέρφια. Κύριε μου, θέλω να εισέλθω στη βασιλεία σου, αλλά θέλω να εισέλθω από τους πρώτους, πατέρα μου, Άγιε. Γιατί συνειδητοποίησα πραγματικά το ότι έχει ετοιμασμένο και ότι δεν έχει τίποτα αξία από το να πάμε στον ουρανό, να ζήσουμε κοντά του αιώνια. Δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδέρφια μου, Κύριος να ευλογεί κατά πάντα, Κύριος να είναι μαζί μας πάντα σε όλη μας τη ζωή, να μας δυναμώνει και να μας φυλάει. Αμήν.